Μας εξηγεί ποια είναι τα νησιά μεγάλης επικινδυνότητας. Υπάρχει καταγεγραμμένο σε έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού Μάρα, στην επίσημη παρουσίαση η οποία έγινε. Δεν το πήραν πάρα πολύ χαμπάρι τότε. Έκτοτε όμως έχει γίνει ένας χαμός. Και ελάτε να δούμε ποια είναι τα νησιά. Χαμηλή επικινδυνότητα. Σας δείχνω το έγγραφο για να δείτε την πραγματικότητα και την απεικόνισή του. Χαμηλή επικινδυνότητα για την Ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και για όσα νησιά απέχουν 2 ώρες από την Αθήνα, είτε με πλοίο είτε με αυτοκίνητο, όπως είναι η Εύβοια. Για παράδειγμα, και τα νησιά του Αργοσαρονικού, σε αυτή την κατηγορία. Μεσαία επικινδυνότητα. Σαντορίνη, Κάλυμνος, Κος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος και Σύρος. Υψηλή επικινδυνότητα για όλα τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, των Κυκλάδων και του Ιωνίου. Δηλαδή η Μύκονος, ένα από τα πιο τουριστικά νησιά μας, έχει μπει στην υψηλή επικινδυνότητα. Είναι στην υψηλή επικινδυνότητα, βλέπετε ότι είναι στα υπόλοιπα που είναι υψηλή επικινδυνότητα. Και μόνο η πληροφορία ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο, το οποίο εμείς σήμερα το δείχνουμε, Μάρα, προκάλεσε πολύ μεγάλο χαμό. Εκτός από τους κριτικούς, όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Και οι tour operators βρήκαν την ευκαιρία να πούνε για τη Ρόδο, την Κάλυμνο ή για τη Μύκονο, όπως λες, να ρίξουμε τις τιμές, αφού είναι νησιά υψηλής επικινδυνότητας. Το Υπουργείο Τουρισμού προσπαθεί το τελευταίο 48ωρο να το πάρει πίσω, να πει ότι δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο, αλλά μάλλον είναι λίγο αργά. Ωστόσο, crash test για τον τουρισμό μας θα είναι η επόμενη εβδομάδα. 168 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν είναι τουρίστες, είναι ξένοι υπήκοοι που έχουν δουλειά στην Ελλάδα, έρχονται με ειδική άδεια. Ωστόσο, θα δοκιμαστούν τα τεστ, το αεροδρόμιο. Τα δειγματοληπτικά τεστ. Ακριβώς, το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία τα οποία ανοίγουν τη Δευτέρα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει το πρώτο crash test. Να σε ευχαριστήσω, Κάτια. Δείτε σε λίγο.